Στο μυαλό, μας έρχομαι στο μυαλό πολύ με τα σύριαλ. Ναι. Και όταν τα σύριαλ πια είναι ανύπαρκτα, δηλαδή έχουν ελαστιχοποιηθεί. Ναι, υπάρχει το θέατρο, υπάρχει ο κινηματογράφος. Είναι σαν η τηλεόραση να καθορίζει τα πάντα. Και αυτή η ερώτηση είναι πολύ συχνή και έχω κουραστεί. Και σε κουράζει. Ναι, τη βρίσκω και λίγο κλισέ. Okay. Too much. Too much και κλισέ. Thank you. Okay. Δείτε πολύ. Βεκτό. Δεν ακούσαμε. Έλα, παιδί, μονάτο, το άκουσες. Hooray! Το άκουσες. Hooray! Μπράβο. Το γούριμα. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείς και να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει μέσα σε μια σχέση. Ωραία. Έχω κάνει κλασικές κατηνιές όπως να ψάξει τηλέφωνα. Έχω παρακολουθήσει. Έχω παρακολουθήσει. Μόνος είναι παρέα. Μόνος μου. Μάλιστα. Μου. Ναι, έχω, δηλαδή, έχω... Περίμενα με τις ώρες κάτω από ένα σπίτι, παράθυρο. Από ένα παράθυρο. Οι υποψίες σου έγιναν πραγματικότητα ή όχι? Κοίταξε, όχι. Ήμουν λίγο άρρωστα ζηλιάς εκείνη την περίοδο, οπότε δεν ήταν ωραίο. Δεν προέκυψε κάτι. Ναι. Άρα σε μία άλλη περίπτωση παλιότερα κάτι προέκυψε. Άρα στην ουσία τη μία φορά επιβεβαιώθηκε στην άλλη. Ακριβώς. Όταν επιβεβαιώθηκες, η σχέση τερμάτισε? Πώς το χειρίστηκες δηλαδή? Η σχέση, όχι, δεν τερμάτισε εκείνη τη στιγμή. Τερμάτισε πιο μετά. Το κράτησες για πάρτι σου, δηλαδή από το στοιχείο, το μυστικό? Όχι, έκανα τον καυγά μου, το σηματά μου, βέβαια. Έκανα όλες τις κατηνιές έτσι. Το ζήσαμε έντονα. Μπράβο, hey, hooray, hey. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις... Θέλω να σκεφτείς, Μιχάλη, και να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη σου συνεργασία μέχρι τώρα. Μια από τις καλύτερες, γιατί σίγουρα έχεις κάνει πολλές. Και ποια η συνεργασία που έτσι και να μην την ξαναέκανες δεν θα σε πείραζε καθόλου. Θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Δηλαδή. Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερός στις συνεργασίες, γενικά. Είμαι τυχερός στις συνεργασίες. Και έχω κάνει πολύ ωραίες. Δηλαδή από το Παραπέντε ήταν πολύ ωραία συνεργασία μου με όλα τα παιδιά και με τη Σμαράδα και με τον Γιώργο, τον Καπουτζίδη και με όλους. Και με την Ατσακά στις 40 κύματα. Και γενικά έχω ωραίες συνεργασίες. Και είμαι πολύ έτσι χαρούμενος και περήφανος για τις δουλειές μου και τις συνεργασίες μου. Νομίζω με όλους θα συνεργαζόμουν λίγο πολύ. Ακόμα και με κάποιους που μπορεί να είχαμε κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, ή κάποιες ή να μην ταιριάζαμε απόλυτα, που δεν θα σου πω ποιοι είναι. Hey! Δεν θέλω να μου πεις πρόσωπα, απλά να μου πεις π.χ. τότε είχα κάνει ένα θεατρικό, είχα κάνει και το σύνολο, θα μπορούσα και να μην το είχα κάνει. Δεν θέλω να το ρίξουμε σε κάποιον. Όχι, μωρέ, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, ακόμα και κάτι να μην έχει δουλέψει καλά, κάτι έχεις μάθει από αυτό. Δεν είναι άχρηστο, δηλαδή δεν λέω σε τίποτα δεν θα το ξανάκανα. Δεν πειράζει. Άρα δεν έχει κάποια. Ξανακάνεις και τα λάθος. Δεν έχει δηλαδή κάποια συνεργασία που μπορεί και να μην έχει. Δηλαδή δεν θα την πέταγες. Όχι. Θα τα ξανά έκανα όλα και θα μάθαινα. Μπορεί να τα κάνω και καλύτερα, ας πούμε, αν είχα τη γνώση. Μάλιστα. Θέλω τώρα από το 1 μέχρι το 10 να μου πεις πρώτον πόσο σεξι νιώθεις αυτή τη στιγμή πάντα, έτσι, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Ναι. Και επίσης από το 1 μέχρι το 10 να μου βαθμολογήσεις την ερωτική σου ζωή. Στην πρώτη ερώτηση θα μου βάλω ότι νιώθω ένα 8. Okay, 8 στο κομμάτι 6. Ωραία, ναι, γιατί στην... νομίζω ότι υπάρχουν και περιθώρια για βελτίωση. Μπορώ να νιώσω ακόμα καλύτερα, οπότε περιμένω για το καλύτερο. Okay. Ναι. Και η επόμενη ερώτηση νομίζω θα μου βάλω ένα επίσης 8, γιατί είναι καλή και μπορεί πάντα να γίνει καλύτερη και είμαι πολύ θετικός να συμβεί αυτό. Μια χαρά, είσαι απλόκερος με αυτό σου, έτσι. Ναι. Με τα 8 σου. Σε σχέση με αυτό που νιώθω, ναι. Νιώθω καλά, δεν νιώθω άσχημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα. Τι. Έτσι. Ένα. Ευχαριστώ, παιδιά. Μεγάλη, έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση? Είτε να είσαι θήτης, δηλαδή να μπεις σε μια σχέση που τη γνωρίζεις, είτε να είσαι θύμα, να σου έχει συμβεί χωρίς να το ξέρεις. Μπορεί, ναι, μου έχει συμβεί. Ναι. Ποια από τις δύο περιπτώσεις, ή και οι δύο? Μου έχει συμβεί να είμαι το τρίτο πρόσωπο. Νομίζω να πεις δηλαδή σε μια σχέση που ήξερες ότι υπάρχει. Ναι. Τώρα στιγμή δεν ξέρω αν έχω υπάρξει και το πρώτο δεύτερο που δεν το έχω μάθει ποτέ ότι υπάρχει ένα τρίτο. Α, δεν το έχεις μάθει ποτέ. Νομίζω πως όχι, δεν ξέρω.
Άρα, okay, κρατάμε το πιο πολύ το θήτης, δηλαδή. Σαν, mm-hmm. σαν απάντησή σου. Πολύ, όχι, πολύ, το θήτης. Το θήτης θήτης είναι όταν μπαίνεις σε μια σχέση. Α, ναι, 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 ναι. Το θύμα ναι, είναι τέλος πάντων. Όταν, όταν την πατάς. Ναι. Όταν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο πρόσωπο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ειλικρινής. Τέλεια. Τι τέλεια. Τόσα αλληλούια, θα βγάλω φτερά σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ναι. είναι, τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το πιο ναι. ακραίο πράγμα mm. που σου έχει συμβεί σαν εκδήλωση θαυμασμού. Αν υπάρχει. Ακραίο βασικά με τα δικά σου στάνταρτς. Κοίταξε, νομίζω ότι... εκδήλωση θαυμασμού. Λοιπόν, στην περίοδο του Παραπέντε που υπήρχε όλη αυτή έτσι, η τρέλα ναι. και η μανία με το συγκεκριμένο σύριαλ, κάποια στιγμή πέρναγα, έμενα εκεί στην Κυψέλη, στη Φωκιώνος Νέγρη, και υπάρχει ένα σχολείο και πέρναγα έξω από το σχολείο και ήταν τα παιδάκια έξω και κάνανε διάλειμμα και ξαφνικά το πήρανε χαμπάρι ότι πέρναγα και αρχίσανε και ουρλιάζανε και τρέχανε όλο πάνω στα κάγκελα για να αρχίσουν να φωνάτε. Ήταν έτσι πολύ... Πώς ήταν το όνομά σου στο Παραπέντε? Αλέξης. Αλλά με φωνάζανε μικρό μου πόνι. Α, μικρό μου πόνι, από εκείνο που είχε γίνει τη διάσωση. Με εκείνη την περίοδο, ναι. Την περίοδο ναι, εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Είχαν πάθει ιστερία. Ήταν... Να μπορώ να το καταλάβω, ειδικά τα ξερίκια. Ωραία, ωραία, αλλά και περίεργα μαζί. Ναι. Ας σε κυνηγά ένα σχολείο. Σωστός. Πολύ, πολύ σωστός και ειλικρινής και εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Mm. Δεν ακούσαμε αλληλούια ή ακούσαμε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, να σου πω, αν εξαιρέσουμε ότι μας έκρυψες κανένα δυο απαντήσεις. Δεν έκρυψα, εγώ τα είπα, εσείς απλά δεν τα πιστέψατε. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής. Το ότι δεν μας είπες με ποιον ηθοποιό δεν θα κάνει συνεργασία, τι να πεις, δεν πιστέψαμε ακριβώς. Ναι. Τι εννοείς δεν πιστέψαμε ακριβώς. Τι εννοείς. Δεν μας είπες. Για τον Tom Cruise. Είπα Έλληνα, ξαναρωτάω. Θα σου ξανακάνω μια ερώτηση να δούμε τι θα απαντήσει. Εντάξει, Έλληνα. Α, Έλληνα. Το Θωμά Κρούζο. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε.